Με τον κύριο Νικόλαο Ροίδη, ορθοπαιδικό χειρουργό και γνώριμο της εκπομπής μας, θα μιλήσουμε σήμερα για την αρθροπλαστική γόνατος, αλλά με παθητικό ρομποτικό σύστημα. Κύριε Ροίδη, σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μιλήσει για το θέμα σε μια προηγούμενη εκπομπή μας, μια συνέντευξη που υπάρχει και στο διαδίκτυο και μπορεί να την βρει κανείς εύκολα στο YouTube, για την αρθροπλαστική γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας και ταχείας ανάρρωσης, που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ ωραίο, την οποία εφαρμόζεται. Η αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα είναι μια νέα τεχνική που χρησιμοποιείτε και θέλουμε να μας την αναλύσετε, την οποία εφαρμόζοντας να εξελίσσετε την προηγούμενη σας μέθοδο, την μέθοδο Knee Align 2, που έχει αναπτυχθεί στο Hospital for Special Surgery στη Νέα Υόρκη. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο αναμένατε να φέρουμε στην Ελλάδα, και το είχαμε πει ότι το έχουμε φέρει κατά αποκλειστικότητα στο ελληνικό χώρο. Τι είναι αυτό το σύστημα, το Knee Align? Είναι ένα φορητό σύστημα πλοήγησης, το οποίο είναι πρακτικά συνώνυμο με ένα παθητικό ρομποτικό σύστημα, και θα εξηγήσουμε λοιπόν πρακτικά στους τηλεθεατές μας για να καταλαβαίνουν. Η τεχνολογία είναι αυτή που μας καθορίζει σήμερα. Άρα λοιπόν και στον χώρο της χειρουργικής, η τεχνολογία είναι αυτή που είναι ο νέος παίχτης, ο πολύ σημαντικός παίχτης. Γιατί με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια, όπως έχουμε πει και παλιότερα, πρέπει να υπάρχει μια πολύ προσεκτική χρήση της νέας τεχνολογίας, έτσι ώστε να έχουμε σίγουρα αποτελέσματα. Γιατί το παν είναι η χειρουργική εμπειρία πάνω απ' όλα. Αλλά όταν έχουμε αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα εργαλεία μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μας. Αλλά δεν είναι μια μέθοδος, είναι ένα σύστημα το οποίο λέγεται Knee Align 2, που έχει αναπτυχθεί από κάποια εταιρεία στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη κυρίως. Και αυτό το σύστημα, όταν το χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μας, είναι με τη λογική του παθητικού ρομποτικού συστήματος, που δεν καθοδηγεί το χέρι του χειρουργού, αλλά μας λέει ακριβώς με ακρίβεια μοίρας πού πρέπει να πάμε να κάνουμε τα κοψίματα στο γόνατό μας. Έχετε δηλαδή έναν οδηγό. Ακριβώς. Είναι ένα, σαν φανταστείτε, να είναι σαν μια σύγχρονη συσκευή, η οποία, παράδειγμα, εκείνη η συσκευή μας λέει ακριβώς, μας δίνει τις μετρήσεις των κοψιμάτων μας, δηλαδή πού εμείς, βέβαια το χέρι του χειρουργού χειρουργεί, αλλά το πριόνι μας πού θα πρέπει ακριβώς να κόψει, ώστε να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, για να έχει ο κόσμος για να καταλαβαίνει τι εννοείται, πώς εννοούμε την παθητή ρομποτική χειρουργική, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα παθητικά ρομποτικά συστήματα, τα οποία μας καθοδηγούν, αλλά δεν μας οδηγούν το χέρι μας. Δηλαδή, ο χειρουργός χειρουργεί με την ένδειξη των σύσκευών μας. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα ήμι ενεργά συστήματα, που είναι κάποιοι μοχλοβραχίωνες, οι οποίοι μας καθοδηγούν και μας λένε μέχρι πού πρέπει να πάμε και μέχρι πού δεν πρέπει να πάμε. Και υπάρχουν τα ενεργά ρομποτικά συστήματα, τα οποία στον ελληνικό χώρο ακόμα για την ανθρωπιστική γόνατος και ισχύου δεν υπάρχουν πλήρως ενεργά ρομποτικά συστήματα. Τι σημαίνει αυτό? Να χειρουργεί αυτόνομα το ρομπότ, αφού του δώσουμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες βασίζονται στον προχειρωτικό μας έλεγχο. Μάλιστα. Δηλαδή, μέχρι στιγμή στην ουσία έχετε ένα καλό οδηγό σύμβουλο. Ακριβώς. Η γνώμη, η εμπειρία η δική σας, το καλό χέρι του χειρουργού και η γνώμη σαν να έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που βλέπει, ακριβώς, δίνουν το καλύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα. Γιατί κάθε γόνατο διαφέρει, έτσι δεν ακριβώς είναι? Έτσι κι αλλιώς η εξομικευμένη προσέγγιση στον χώρο της χειρουργικής θεωρείται δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει cookbook approach στην ιατρική, ο κάθε ασθενής μας είναι διαφορετικός. Αλλά εκείνη την ώρα είναι κάτι δυναμικό μέσα στο χειρουργείο μας. Έχουμε ένα εξαιρετικό σύμβουλο, ένα εξαιρετικό εργαλείο, και με αυτό το σύστημα των Knee Align 2, το οποίο είναι βραβευμένο στην Αμερική, πρέπει να τονίσουμε για τους ασθενείς μας, εμείς μας παρέχει και έχουμε τη δυνατότητα στους ασθενείς μας να έχουμε μια εξαιρετική ακρίβεια πάνω σε αυτό που κάνουμε. Και όταν βάλουμε τα υλικά μας σωστά, σημαίνει ότι το χειρουργείο μας είναι επιτυχημένο, ο ασθενής μας έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, μας βοηθάει να έχουμε λιγότερους τραυματισμούς ιστών και από εκεί και πέρα έχουμε πολύ καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα. Γιατί το επιτυχημένο χειρουργείο στον χώρο των αρθροπλαστικών γόνατος είναι να μην είναι, παράδειγμα, για 1-2 χρόνια να λειτουργήσει η αρθροπλαστική γόνατος, αλλά να λειτουργήσει για 20 χρόνια. Εκεί είναι το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το καλό αποτέλεσμα θα φανεί στη λειτουργικότητα μετά, και μάλιστα ακριβώς σε ένα τόσο νευραλγικό σημείο όπως είναι το γόνατο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Είμαστε 72 χρονών και κάναμε πριν 20 μέρες αλλαγή αρθροπλαστική γόνατος, το δεξί γόνατο, με το ψηφιακό σήμα που είδε στον Knee Align 2. Ναι. Για να πείτε μου πόσες μέρες κρατήσατε το πι. Το πι το κράτησα 3 μέρες γιατί με ενοχλούσε και μία μέρα τον μπαστούνια. Για περπατάμε λίγο τώρα, να περπατήσουμε λίγο, να δούμε πόσο άνετα πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Τώρα για πείτε μου, μετά από πόσες μέρες από το χειρουργείο οδηγήσατε? Μετά από 2 εβδομάδες οδήγησα. Οδηγήσατε και περπατάτε έξω στον δρόμο, βγαίνατε έξω από σκούρισε. Περπατάω και στον δρόμο, έκανα και ένα χιλιόμετρο. Ωραία. Τώρα πώς ήρθατε στο ιατρείο στις 20 μέρες? Οδηγώντας. Οδηγώντας το δικό σας αυτοκίνητο. Ναι.
Έγινε. Και επίσης η πολύ μεγάλη εξέλιξη πλέον, που αν συνδυάσεις ένα αποθετικό ρομποτικό σύστημα χειρουργικής με τεχνικές fast track, δηλαδή ταχείας αποκατάστασης και ταχείας ανάρρωσης, το οποίο σε αυτό το θέμα μας βοηθούν και πολύ και οι φίλοι μας οι αναισθησιολόγοι, συνεργάτες μας στο χειρουργείο, με την ανάπτυξη πολύ σύγχρονων αναισθησιολογικών μεθόδων πλέον, η διαχείριση του πόνου είναι πάρα πολύ εύκολη, ο ασθενής μας σηκώνεται ώρες μετά το χειρουργείο, περπατάει πολύ εύκολα και όταν συνδυάσουμε μια εξαιρετικά καλή χειρουργική τεχνική, ένα εξαιρετικό σύμβολο μέσω πλευράς από την τεχνολογία, με το σύστημα αυτό των E-Line 2 και τα σύγχρονα πρωτόκολλα αυτά τα νοσολογικά, τότε καταφέρνουμε αυτό που ο κόσμος λέει μονοήμερη νοσηλεία. Είναι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Στην Αμερική ονομάζεται outpatient surgery. Δηλαδή σημαίνει ότι ο ασθενής μας έρχεται το πρωί, κάνει είναι το χειρουργείο. Είναι ένας εξωτερικός ασθενής. Εξωτερικός ασθενής. Έρχεται, τον χειρουργούμε και φεύγει κατευθείαν, γυρνάει σπίτι. Πάμε κύριε Κώστα Λάντη. Όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Για πείτε μου πότε χειρουργηθήκατε. Χθες το μεσημέρι. 12 με 2 και 4. Και σήμερα είναι την άλλη μέρα το πρωί και προπατάμε, έτσι. Από χθες το απόγευμα. Ωραία. Και πότε πάμε σπίτι μας. Η αλήθεια είναι ότι η μη παραμονή στο νοσοκομείο για την ψυχολογική τουλάχιστον κατάσταση του ασθενή είναι πάρα πολύ σημαντική και όχι μόνο μετά την επέμβαση, αλλά και πριν για να τον κάνει να το πάρει απόφαση να πάει στο γιατρό και να κάνει την επέμβαση και να μην κάτσει με τον πόνο στο πόδι, δηλαδή δεκαετίες ολόκληρες. Σαφέστατα, έχετε δίκιο. Αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος όμως ότι αυτό αναφέρεται σε ένα ποσοστό 70-80% των ασθενών. Ναι, αυτό είναι μια ερώτηση που προλαβαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τελικά απευθύνεται σε όλους. Ότι θα έρθει παράδειγμα και θα φύγει μέσα μια μέρα από το νοσοκομείο. Πρέπει να είμαστε στοιχειώδως σοβαροί, σαν γιατροί και σαν χειρουργοί. Είναι τελείως διαφορετικό να χειρουργήσει έναν άνθρωπο 65-70 χρονών, ο οποίος δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα και είναι υποψήφιος για αυτή την τεχνική και για αυτή τη μέθοδο, παρά το γεγονός να χειρουργήσει έναν άνθρωπο 85-90 χρονών, ο οποίος έχει διάφορα προβλήματα. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να είσαι ιδιαίτερος προσεκτικός, να τον κρατήσει στο νοσοκομείο όσο χρειάζεται, έτσι ώστε να τουλάχιστον για έλεγχο. Αυτό είναι αλήθεια. Έχετε δίκιο και για τη βεβαιότητα. Δηλαδή, ναι, μεν fast track, αλλά δεν το εφαρμόζουμε και αυλεπεί οπουδήποτε. Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε ορισμένες αρχές στην χειρουργική μας πρακτική. Εχθές, δηλαδή 12 έτου. Έτσι δεν έχουμε συμπληρώσει το κάνουμε 24 ώρες. Όχι, όχι. Και προπατάτε χωρίς το πει. Άνετα. Άνετα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωραία. Έχουμε κάνει την πρώτη μας πόρτα και πάμε σιγά σιγά στο κρεβάτι μας. Πολύ ωραία. Για ελάτε τώρα, ξαπλώστε μόνοι σας στο κρεβάτι σας. Ωραία, καθίστε. Και πάμε. Καθίστε στο κρεβάτι σας όσο πιο ανατεθέσετε. Τέλειο. Ωραία. Τέλειο. Αυτό είναι. Κυρία Ρεφίλη, καλημέρα σας. Είστε 62 χρονών και κάναμε ολική ανθρωπαστική γόνατος με το σύστημα Neal-Line 2 χθες. Έτσι, είμαστε λιγότερο από 24 ώρες. Και αυτή τη στιγμή, για πείτε μου, πονέσατε καθόλου. Όχι, καθόλου. Ωραία. Περπατήσατε το ίδιο απόγευμα. Ακριβώς. Χθες και σήμερα τώρα. Έκανα πολλές ασκήσεις mm-hmm. και περπάτησα και αρκετά. Ωραία. Και περπάτησα χωρίς το πι. Χωρίς το πι και νιώθω μια χαρά. Κανονικά θα μπορούσατε κάλεστε να πάτε και στο σπίτι σας τώρα. Ναι. Εντάξει, απλώς θέλετε να παραμείνετε μια μέρα ακόμα για σιγουριά. Ακριβώς. Έγινε. Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν πάρα πολύ άσχημη η κατάστασή μου και τώρα είναι μια χαρά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται και την οποία περιγράψατε πριν από λίγο, είναι εφαρμόσιμη σε όλους τους ασθενείς ή υπάρχουν κατηγορίες? Όχι. Είναι εφαρμόσιμη σε όλους τους ασθενείς. Κάθε ασθενής που θα υποβληθεί σε μια αρθροπλαστική γόνατος, σε ήμια αρθροπλαστική γόνατος, αλλά ακόμα και σε αρθροπλαστική ισχύου, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Από τη στιγμή όμως μιλάμε για αρθροπλαστική γόνατος, αλλά οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος θα κάνουμε αυτή τη στιγμή αρθροπλαστική γόνατος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα και μάλιστα αυτό το σύστημα είναι ανοιχτό σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν υλικά οποιασδήποτε εταιρεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μας περιορίζει να χρησιμοποιήσουμε τελικά μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει αναπτύξει το συγκεκριμένο σύστημα. Άρα λοιπόν, με τη χρήση αυτού του συστήματος μπορεί να έχουμε εμείς ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και λιγότερο τραυματισμό. Με αποτέλεσμα ο ασθενής μας να το καταλαβαίνει αυτό ως πιο γρήγορη αποκατάσταση. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ θετικό. Να πούμε κάτι άλλο, γιατί αυτή τη στιγμή ακούσαν ότι είναι ένα σύστημα που αναπτύχθηκε στη Νέα Υόρκη, ήρθε μόλις τώρα, το φέρατε εσείς, το εφαρμόζετε. Το τελευταίο χρόνο το χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα. Εκείνο που αμέσως αυτόματα θα πάει το μυαλό κάποιου είναι ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ απρόστο οικονομικά. Ότι είναι δύσκολο. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Να δούμε λίγο το κόστος για τον μέσο ασθενή, ποιο είναι.
Όχι ποιο αυτό είναι, να μας πείτε, να μας πείτε αν είναι. Καλά, δεν θα πούμε νούμερα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για semi-active ρομποτικά συστήματα και passive ρομποτικά συστήματα. Ακριβώς αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο είναι διάμεσο. Δηλαδή το σύστημα αυτό είναι παθητικό ρομποτικό σύστημα και έχει ένα πολύ πολύ λογικό κόστος που είναι άμεσα προσβάσιμο στον μέσο Έλληνα ασθενή. Δεν είναι κάτι δηλαδή το πολύ πολύ ακριβό που θα χρησιμοποιήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε full active robotic system, δηλαδή πολύ ενεργό ρομποτικό σύστημα, δηλαδή σαν κάτι σαν συστήματα του Νταβίντσι που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί μας οι ορολόγοι γενική χειρουργή, όπου εκεί ο χειρουργός είναι σε δεύτερο πλάνο, είναι στην διπλανή αίθουσα και ουσιαστικά καθοδηγεί το ρομπότ για να κάνει το χειρουργείο. Τέτοια συστήματα ακόμα στον χώρο της ορθοπαιδικής δεν έχουν αναπτυχθεί. Άρα λοιπόν το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο μας δίνει τα καλά στοιχεία της ρομποτικής χειρουργίας σε ένα πολύ λογικό κόστος. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό, πάρα πολύ καλό. Κύριε Ροηθή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.